Στη τηλεφωνική μας επικοινωνία έχουμε τον κύριο Δημήτρη Πιτσούπα, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μεγάλη μας τιμή, ένας επικεφαλής κόμματος στην εκπομπή. Κύριε Κουτσούπα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Εγώ σας ευχαριστώ. Δική μου τιμή και χαρά είναι. Καλησπέρα σε όλους, σε εσάς τους ίδιους, αλλά και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Ειλικρινά ευχαριστούμε, γιατί είχαμε μια πάρα πολύ αγωνιστική εβδομάδα και κάτι ιδανικότερο το να σας έχουμε εσάς να μας πείτε πέντε πράγματα. Δεν υπάρχει ευτυχέστερο γεγονός και ευχαριστούμε για την αποδοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ μεγάλες οι κινητοποιήσεις. Δείχνουν ότι υπάρχει, συγκροτείται πλέον ένα ρεύμα στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα από τον κλάδο για τον οποίο ουσιαστικά συζητάμε απόψε, τον κλάδο των ταξί κλπ. Των μεταφορών γενικότερα, αλλά και για όλα τα ελεύθερα επαγγέλματα που πλήττονται, γιατί πραγματικά αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο που είχε φέρει η κυβέρνηση και που το ψήφισε η πλειοψηφία που έχει μέσα στη Βουλή ήταν πραγματικό έκτρωμα. Επιδεινώνει μια άσχημη ήδη κατάσταση που υπάρχει στον κλάδο, που υπάρχει στις μικρές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στον κλάδο των ταξί, στους ταξιτζίδες που δουλεύουν, είτε έχουν δικό τους ταξί, είτε δουλεύουν εκεί και είτε συμμετέχουν με ποσοστά. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε αυτός ο νόμος πρέπει να καταργηθεί, το λέω από εξαρχής, δεν πρέπει να ισχύσει, γιατί συνολικά οδηγεί σε μια απαράδεκτη αύξηση φορολογίας στον κλάδο του ταξί. Η επιβολή τεκμαρτού και κυρίως η ψηφιοποίηση των ελέγχων και, όπως ξέρετε, η υποχρεωτική επιβολή σύγχρονων POS μηχανημάτων σε απευθεία σύνδεση με την εφορία θα επιδεινώσει μια άσχημη κατάσταση που είχε ξεκινήσει και από πιο πριν. Γιατί τα τελευταία χρόνια εδώ που τα λέμε ήταν μεγάλη η αστάθεια στο εισόδημα στον κλάδο των ταξί. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η εξάρτηση από την επέκταση των ψηφιακών πλατφορμών. Τα ξέρετε, ο ίδιος ο ΣΑΤΑ το έχει καταγγείλει, που παίρνουν προμήθεια σε κάθε κούρσα. Το κόστος της συντήρησης επίσης του κάθε οχήματος και γενικά τα έξοδα που πραγματικά έχουν εκτοξευθεί και για την ασφάλεια του ταξί, τα ανταλλακτικά, τα πετρέλαια κλπ. Τα κάψιμα, ναι. Ναι, φυσικά και ο εξυγχρονισμός, που έχει ο δίθεν εξυγχρονισμός, ο περιβόητος, που επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και αποδέχεται και το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση, για αντικατάσταση των οχημάτων με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε λίγα χρόνια, που θα είναι τεράστιο το κόστος. Γιατί είναι μεγάλη ακρίβεια στα ηλεκτρονικά ιδιαίτερα αυτοκίνητα και πάει λέγοντες. Και πρέπει να σας πω ότι το ΚΚΕ, θα το ξέρετε φυσικά, είχε καταθέσει πρόταση νόμου. Αυτή ήταν η ερώτηση που ετοιμαζόμουν να σας κάνω. Πείτε. Α, με χαρά. Ναι. Α, σας πήρα γρήγορα. Δεν πειράζει. Πείτε τα. Εδώ είμαστε, ναι, να ακούσουμε εσάς. Γιατί καταθέσαμε πρόταση νόμου, η οποία πιστεύουμε είναι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή, η μόνη διέξοδος και για τον κλάδο των ταξί, αλλά και ευρύτερα για αυτούς που λέμε επαγγελματίες, που είναι άνθρωποι του μόχθου, δουλεύουν οι ίδιοι, είναι αυτοαπασχολούμενοι, βοηθούν πιθανόν και οι οικογένειές τους σε άλλες κατηγορίες κλπ. Και για φορολόγητο όριο 12.000 ευρώ που είναι απαραίτητο, έπρεπε να έχει γίνει χτες αυτό και όχι να το συζητάμε σήμερα, προς αυξημένο βέβαια για κάθε παιδί ανά 3.000, για κατάργηση του ενιαίου φορού κατανάλωσης στα καύσιμα, για μείωση του ΦΠΑ, ήταν δηλαδή ένας νόμος ολοκληρωμένος που έλεγε και την αιτιολογία και συγκεκριμένες προτάσεις και άλλες προτάσεις. Αφορούσε και τους πληστηριασμούς των κατοικιών για χρέη που μπορεί να έχει ένας επαγγελματίας κλπ. Και βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση μετά από αυτές τις κινητοποιήσεις, επειδή θορυβήθηκε, έκανε έναν ελιγμό. Φυσικά ήταν πυροτέχνημα αυτό, εμείς έτσι το ονομάσαμε, γιατί απευθυνόταν σε αυτούς που δεν ξέρουν τι συμβαίνει στον κλάδο των ταξί και
και δεν αφορούσε τους ίδιους, τους ταξιτζίδες, τους ανθρώπους που δουλεύουν νύχτα μέρα σε αυτή την υπόθεση για να βγάλουν το μεροκάματο, για να ζήσουν τις οικογένειές τους αξιοπρεπώς. Και βέβαια ήταν μεγάλη κοροδία, ενώ τη διόρθωση που έκανε η Νέα Δημοκρατία στο τεκμαρτό που δέχτηκε στη Βουλή. Ναι, ναι. Για τους κατόχους έως 25% της αδείας. 25%. Αν ναι, είναι δυνατόν. Οι οποίοι είναι, αν το δούμε και αντικειμενικά, είναι πάρα πολύ λίγοι σε σχέση με το σύνολο αυτών, είτε που έχουν ολόκληρη την άδεια ή έχουν έστω το 50%. Ακριβώς. Παραδείγματος χάρη, εμείς είχαμε δει τις ανακοινώσεις του ΣΑΤΕ και τα στοιχεία που έδωσε και δεν τα αμφισβητούμε, ισχύουν απόλυτα. Ότι στην Αττική, για παράδειγμα, υπάρχουν 14.000 άδειες, αν θυμάμαι καλά, που είναι 20.000 περίπου οι ιδιοκτήτες. Και αυτοί που κατέχουν από όλους αυτούς το 25% είναι κάτω από 200 άτομα. Μάλιστα. Μόνο τόση. Κύριε Κουτσούπα, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Άντε να είναι και 300, εγώ σας λέω. Λοιπόν, και για τους υπόλοιπους πλέον δεν προβλέπεται καμιά διευκόλυνση. Ακόμα και για αυτούς που έχουν μισή άδεια, το 50% δεν προβλέπεται καμιά διευκόλυνση. Είναι τώρα κοροϊδία ή δεν είναι? Καμία. Είναι πυροτέχνημα για να τα ακούει ευρύτερα ο λαός ή άλλοι και να κοροϊδεύει η κυβέρνηση ότι κάτι κάνει και ότι τέλος πάντων ακούει και την κοινωνία τι ζητάει από τις κινητοποιήσεις της. Είναι κοροϊδία. Εμείς αυτό λέμε. Και όχι και μόνο αυτό. Καταγγέλουμε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Κουτσούμπα. Ναι, όχι μόνο βεβαίως. Αυτό. Αλλά και σε αυτό που είπε ότι όποιος έχει κάποιο θέμα μπορεί να προσφύγει στον έλεγχο, ακριβώς, να περνάει από έλεγχο, βεβαιώνεται το ποσό, πληρώνει ο ασφαλισμένος και μετά από 1, 2, 3 χρόνια που θα έρθει η σειρά του να ελεγχθεί, αν βρεθεί σωστός και αν θα πιστωθούν τα χρήματά του και άτοκα. Ζήσε μάιμου να φας τριφύλι. Να σας πω, κύριε Κουτσούμπα. Ακόμα και αν γίνει αυτό και οπότε γίνει έτσι. Τι κάνουμε τώρα? Τώρα, ωραία, ψηφίστηκε αυτό. Κατά τη γνώμη σας, ποιος θα ήταν ο τρόπος αντίδρασης? Πώς μπορεί να ανατραπεί αυτό? Κοιτάξτε, χρειάζεται οπωσδήποτε, κατά την άποψή μου, να συνέβη. Φυσικά αυτό θα το αποφασίσει το ίδιο το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων εκεί, στον κλάδο. Αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε συνέχιση των κινητοποιήσεων. Χρειάζεται ενημέρωση της κοινής γνώμης. Γι' αυτό χρειάζεται συμμαχία, χρειάζεται να έχετε τη μεγαλύτερη στήριξη και από τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και από άλλους επαγγελματίες που είναι σε άλλους κλάδους που και αυτοί πλήττονται από αυτό το απαράδεκτο φορολογικό νομοσχέδιο που πλέον γίνεται νόμος του κράτους, και χρειάζεται ένα τέτοιο μεγάλο μέτωπο μέσα στην κοινωνία πρώτα απ' όλα για να μπορέσει να πιέσει και να επιδράσει στη Βουλή. Αλλά ξέρετε ότι στη Βουλή δυστυχώς οι συσχετισμοί που υπάρχουν στις κοινοβουλευτικές ομάδες, αυτό που ανέδειξε δηλαδή ο λαός στις τελευταίες εκλογές, και εδώ πρέπει να βγάλει και ο καθένας μας και ο καθένας ξεχωριστά ορισμένα συμπεράσματα για το τι κάνει όταν πηγαίνει στην κάλπη και ψηφίζει, είναι αρνητικός για τον κλάδο. Δηλαδή έχει μια τσιμενταρισμένη πλειοψηφία αυτή τη στιγμή σε αυτά τα ζητήματα που ό,τι πουν τα Υπουργεία, ό,τι πει ο Πρωθυπουργός, σηκώνουν το ξερό τους χωρίς να καταλαβαίνουν τι σημαίνει ουσιαστικά για τους ανθρώπους που απευθύνονται και αυτά που ψηφίζουν, σηκώνουν το ξερό τους, έτσι θα το πω ακριβώς, και δεν υπολογίζουν ότι άλλος έχει να ζήσει οικογένεια πίσω, έχει προβλήματα, έχει χρέη που τρέχουν, το ρεύμα που θέλει να πληρώσει, τα παιδιά που θέλει να σπουδάσει, τα ζητήματα της υγείας και της περίθαλψης που και αυτά έχουν εκτοξευθεί. Και αυτοί ζουν πλουσιοπάροχα οι περισσότεροι που ανοίγουν σε τέτοια κόμματα αστικά. Και βεβαίως από εκεί και πέρα έχουμε και μια αντιπολίτευση που, επιτρέψτε μου να το πω, καμιά σχέση δεν έχει με την αντιπολίτευση, τη γνήσια λαϊκή πραγματική αντιπολίτευση για τα συμφέροντα των πολλών που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τα άλλα κόμματα στην ουσία είτε καταψηφίζουν με γιαλατζή προτάσεις, να τις πω έτσι, για να δείξουν καλά επειδή τώρα είναι στην αντιπολίτευση, και όταν πάνε στην κυβέρνηση κρατάνε σε ισχύ αυτούς τους νόμους, και εδώ πρέπει να δεσμευτούν ότι θα τους καταργήσουν την άλλη στιγμή. Αλλά και αυτοί που δεσμεύονταν παλιότερα τους ξέρουμε τι κάνουν, ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ το έχει κάνει αυτό και άλλες δυνάμεις, πάνε μετά όταν γίνονται κυβέρνηση και ξεχνάνε τι είχαν υποσχεθεί στον κόσμο, στους ψηφοφόρους.
Και αντί να καταργήσουν τους νόμους με μια απόφαση και με μια συνεδρίαση, όχι μόνο δεν τους καταργούν, τους διατηρούν και τους επεκτείνουν και τους κάνουν ακόμα πιο αντιδραστικούς, ακόμα πιο αντιλαϊκούς. Εγώ θα ήθελα να σας πω έτσι μια υποσημείωση, επειδή αναφέρατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πριν. Όλα τα επαγγέλματα έχουν τα δικά τους έξοδα. Μπορεί να έχουν ενίκεια, να έχουν υπαλλήλους. Εμείς έχουμε το καύσιμο που τα λεφτά, σχεδόν το 70% του καυσίμου πηγαίνει κατευθείαν στο κράτος. Παραδείγματος χάρη, επειδή εγώ είμαι ενεργός ταξιτζής, 10.000 ευρώ το χρόνο πληρώνω στους φόρους που είναι του καυσίμου. Είναι λεφτά που τα παίρνει το κράτος απευθείας, επειδή λένε ότι οι ταξιτζίδες δεν πληρώνουν φόρους και ήρθε η ώρα να πληρώσουν. Πληρώνουμε σε καθημερινή βάση. Και είναι λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα επαγγέλματα, έτσι, αυτό προσπαθώ. Ναι. Μα οι μόνοι τελικά που φοροαπαλλάσσονται και δεν πληρώνουν στην ουσία τίποτα είναι οι πολύ μεγάλοι όμιλοι, επιχειρηματικοί όμιλοι εννοώ, βιομηχανίες, εφοπλιστές κλπ. Έχουν δεκάδες φοροαπαλλαγές για αυτούς. Και είναι στο 50%. Μόνο να δείτε τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού από που έχει το ελληνικό κράτος έσοδα κάθε χρόνο. Και ο καινούριος τέτοιος είναι και χειρότερος, ο προϋπολογισμός που αρχίζει και συζητιέται από αύριο στη Βουλή και θα ψηφιστεί την Κυριακή. Το 95% είναι έσοδα που προέρχονται από εργαζόμενους, από βιοπαλλεστές, από τον κλάδο των ταξί, από κάποιους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο τομέα και σε άλλους τομείς. Για να καταλάβετε το πρόβλημα, το 95% των φορολογικών εσόδων είναι αυτό. Και το 5% μόνο ανήκει σε μεγάλα μονοπόλια, σε μεγάλες πολυεθνικές, σε ομίλους, σε εφοπλιστές, σε βιομηχανίες, σε μεγαλεμπόρους κλπ. Άρα μιλάμε για μια απαράδεκτη κατάσταση. Αυτοί πρέπει να φορολογηθούν. Θεωρείτε, κύριε Κουτσούμπα, ότι αυτές οι αποφάσεις, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για καθαρές πολιτικές αποφάσεις, γιατί δεν μπορούν να κανένας να καλυφθεί πίσω από ένα μνημόνιο ή από υποχρεώσεις της Τρόικας και. Αυτή τη στιγμή που έχουμε, όπως το λέω, καθαρές πολιτικές θέσεις και πολιτικές, θεωρείτε ότι αυτή είναι μια πολιτική η οποία ακολουθεί, γιατί το ακούμε συχνά και από πολλούς, το σχέδιο Πισαρίδη, το οποίο θέλει μείωση των ελευθέρων επαγγελματιών στο 50% και ίσως το βλέπουν ακριβώς, ότι οι μικρότεροι είναι, να πω, πιο εύκολο θύμα. Είναι ακριβώς πώς το λέτε. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, η ίδια η Κομισιόν σε έκθεσή της μιλάει ότι οι κοινωνίες και ιδιαίτερα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα, έχει διαρθρωτικό πρόβλημα. Ο κύριος Μητσοτάκης και δυστυχώς και κάποιοι αρχηγοί από τα άλλα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και λοιπά μιλάνε ότι η Ελλάδα έχει διαρθρωτικό πρόβλημα. Όταν λένε αυτό εννοούνε ότι υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις πολλές, αυτοαπασχολούμενοι, όπως είναι οι ταξιτζίδες που έχουν δουλεύουν στον κλάδο των ταξί, όπως είναι άλλοι επαγγελματίες, άλλες μικρές επιχειρήσεις, και θέλουν όλες αυτές να τις συρρυκνώσουν, να τις διαλύσουν βία στην ουσία, να τους αναγκάσουν με τη θηλιά στο λαιμό, με τους τεράστιους αυτούς πόρους που επιβάλλουν, για να κλείσουν και να αφήσουν τα ταξί και να κλείσουν τα μαγαζιά τους, να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, να πάνε στην ανεργία, να πάνε κλπ. Αυτή είναι η γραμμή. Και πρέπει αυτό να το έχουμε καθαρό. Και αυτό είναι το απαράδεκτο. Και γι' αυτό είναι που πρέπει να ξεσηκωθούμε συνολικά σαν λαός. Αυτό λέει το ΚΚΕ. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Και ο ξεσηκωμός σημαίνει ότι είμαστε και στους δρόμους του αγώνα κάθε μέρα, κάθε ώρα, με πανελλαδικό συντονισμό όλων των κλάδων μαζί. Και βεβαίως με απέτηση μετά, γιατί ο ξεσηκωμός σημαίνει ότι και όταν έχω εκλογές στα σωματεία, στα συνδικάτα, στους δήμους, στις περιφέρειες, εδώ και εκεί, σε άλλα τέτοια όργανα, αλλά και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, πάω και ψηφίζω τις δυνάμεις που σταθερά θα σταθούν στο πλευρό μου και έχουν τέτοιες συγκεκριμένες προτάσεις νόμου. Και αυτή η δύναμη είναι το ΚΚΕ. Και εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου να πάρω το λόγο και να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν, κύριε Κουτσούμπα, που μας δεχθήκατε το Προεδρείο
να κάνουμε, είχαμε συνάντηση μαζί σας. Ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε καταρχήν και που μας υποστηρίξατε και στη Βουλή όσον αφορά από την πλευρά σας, σαν πολιτικός φορέας, και πιστεύουμε ότι μια ενισχυμένη αντιπολίτευση από την πλευρά σας θα μπορέσει να δώσει μεγαλύτερη όθηση στα προβλήματα και μεγαλύτερο παραπέρα λύσεις σε όλους τους μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους, βάζοντας μας ξανά πάλι μέσα από τη δικιά σας πλευρά και από τη δικιά σας, από το δικό σας πρίσμα, το πώς πρέπει πλέον να μας υποστηρίξετε, και όσο μας υποστηρίζετε βέβαια, να μας πείτε τη μορφή που πρέπει να ακολουθήσει παραπέρα η διεκδίκηση των προβλημάτων μας και πού μπορεί να φτάσουμε. Αυτό θέλω να μας αναλύσετε, γιατί και σαν δεύτερη ερώτηση θα ήθελα να σας... θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να συναντιόμαστε με τους συνδικαλιστικούς φορείς, με τους φορείς, να ακούμε τα αιτήματά τους, να συζητάμε μαζί τους, να τους λέμε τη δική μας γνώμη και τις δικές μας θέσεις, και να ακούμε και τις δικές τους, και έτσι να εμπλουτίζουμε και τα επιχειρήματά μας και τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Εμείς θεωρούμε μπορούμε να έχουμε ανοιχτή γραμμή να τα συζητήσουμε. Αυτά τώρα δεν λύνονται σε μια τηλεφωνική, ραδιοφωνική εκπομπή, σε ένα κανάλι τέλος πάντων, ούτε διαδικτυακά. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, ειλικρινά σας το λέω, στο ΣΑΤΑ, σε όλα τα σωματεία, σε όλους τους εργαζόμενους, σαν κόμμα, να μας πείτε και προτάσεις και παρεμβάσεις τι θέλετε να κάνουμε και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και σε δήμους και περιφέρειες και σε άλλους φορείς, όπως είναι εργατικά σωματεία, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, για να φτιαχτεί πραγματικά ένα μεγάλο, μια τέτοια μεγάλη συμμαχία λαϊκών δυνάμεων που θα οδηγήσει και θα ανατρέψει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, που θα ανατρέψει τέτοια φορολογικά νομοσχέδια, τέτοιους άδικους νόμους για τους εργαζόμενους και στον κλάδο του ταξί, αλλά και γενικότερα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Κύριε Κουτσούμπα, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ να συμπληρώσω κάτι, κύριε Κουτσούμπα, ότι τώρα εν όψη που είναι και οι ευρωεκλογές σε κοντινό διάστημα, αυτό που πρέπει και εκεί οι ειδικές, γιατί όλο το, αυτή η λέλαπα, αυτός ο δοντροστοτήρας απέναντι στους μικρομεσαίους δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι γενικά απέναντι σε όλη την Ευρώπη, και η ενίσχυση ανθρώπων που θα μπορούν να διεκδικήσουν τα αιτήματά μας και θα μπορούν να βάλουν τις θέσεις αυτές που τονίσατε προηγουμένως, θα μπορέσουν να τους βοηθήσουμε και να τους συμπαρασταθούμε και εμείς, δίνοντας μια όθηση παραπέρα και για καλυτέρευση και για να λύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, ναι. Γιατί κάνετε κινήσεις σας, οι κινήσεις που έχετε κάνει με τη δημιουργία δράσης όλης της Ευρώπης, για να μπορέσουν να ταυτόχρονα να δώσουμε και τα προβλήματα εκεί, γιατί αυτή η κρίση των πολυεθνικών απέναντι σε όλη την κοινωνία θέλει μια συντεταγμένη στρατηγική και μια αντιμετώπιση. Και αυτό το βλέπουμε από εσάς ότι γίνεται. Θα τα καταφέρουμε. Θα προχωρήσουμε. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Μεγάλη μας χαρά. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Δική μου χαρά. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας, κύριε Κουτσούμπα.